Πλημμυρίσαμε νερό, ένα μέτρο, ενάμιση, μισό μέτρο. Τα σπίτια μας έπεσαν και είναι όλα κόκκινα. Αποζημιώσεις, κάνατε τα χαρτιά σας. Κάναμε τα χαρτιά μας, λεφτά δεν βλέπουμε. Δεν έχετε πάρει ακόμα χρήματα. Όχι, δεν έχουμε πάρει. Περιμένουμε το ενίκιο για να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν μπήκαν ακόμα χρήματα για το ενίκιο τουλάχιστον. Να ξέρουμε, να πάμε να νοικιάσουμε, να μας φέρουν σπίτια, να μας φέρουν κοντέινερ. Τι θα κάνουν το κράτος. Τώρα που μένετε. Από εδώ και από εκεί. Από εδώ και από εκεί μένουμε. Στους ξένους, στα παιδιά μας. Σε ξένα σπίτια. Στην αποθήκη πάθαμε ζημιά. Κάτι ηλεκτρικά χαλάσαμε. Μόλις μας είπαν ότι θα πνιγούμε, τα μαζέψαμε και φύγαμε. Ναι. Όλα τα σπίτια που είναι πλήθυνα, όλα καταστράφηκαν. Αλλά και τα άλλα, γιατί μπήκε τόσο νερό που ο κόσμος δεν έχει ούτε δεύτερη ρούχα να αλλάξει. Όχι, δεν ήρθε κανείς για να μιλήσουμε, να μας πει τι θα κάνετε, τι θα κάνουμε, πώς θα σας βοηθήσουμε. Καταστροφή, τα μισά σπίτια γκρεμίστηκαν και εμείς που μείναμε τώρα είμαστε λίγα άτομα εδώ. Ακόμα. Δεν ξέρουμε, θα μας αποζημιώσουν, θα αποζημιώσουν τα σπίτια μας, τα χωράφια μας που πλημμύρισαν, τα μηχανήματα που ήταν μέσα. Δεν ξέρουμε. Εμάς μας είπαν φύγετε, φύγαμε. Δεν περιμέναμε ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Πρωτόγνωρη κατάσταση. Ναι, πήραμε ό,τι μπορέσαμε και μας φαινόταν και αστείο. Λέγαμε, α, τώρα που θα έρθει το νερό σε εμάς. Αλλά τελικά δεν ήταν αστείο. Ο κόσμος έφυγε. Προσπαθώντας κάπου να βρει αυτόν τον καιρό κάτι να μείνει, γιατί και πλέον και οι καλλιέργειες και τα χωράφια είναι τέλος και δεν γίνεται τίποτα. Το να μένει κάποιος εδώ τώρα πλέον είναι δύσκολο. Είμαστε η μισή περίπου και λιγότεροι ακόμα από ό,τι ήταν. Είναι δύσκολα τα πράγματα να μπει σε μια, πάλι να μπει σε μια ζωή κατάσταση εδώ, η ζωή στο χωριό δηλαδή, στον οικισμό. Γιατί δεν θα υπάρξουν ούτε βαμπάκια, ούτε καλαμπόκια να λουνιστούν, γιατί αυτές οι μέρες τώρα ήταν απάνω στη συγκουμίδη του βαμπακιού, στο αλόνισμα του καλαμποκιού και τέλος. Και συνάμα και πόσα εργαλεία στα χωράφια που έχουν αχρηστευτεί. Τώρα, εν ώψη του χειμώνα, εσείς τι περιμένετε? Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Τι άλλο, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Διανυμένα όλα. Καλοριφέρια. Λέβητες, τα πάντα, τα είχαν γυρίσει το νερό, αφού είχε 6 τσιμιντόλιθρα νερό μέσα στις αποθήκες. Σε 2 μέρες θα είχαμε συγκομίδι, σε 2 μέρες, από την ημέρα που έπεσε που βγήκε το ποτάμι. Είναι ολέθρια. Ούτε καν τις καλαμιές θα μπορέσουμε να καθαρίσουμε, γιατί ήδη τα χωράφια έχουν νερό και αυτό που δίνει ο ΛΕΓΑ 70% είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα. Εδώ η ζημιά είναι 100%. 100. Τα έξοδα είναι 285. Δηλαδή είναι όλοι καταστραμμένοι γεωργοί. Όλοι στο τέλος θα χρωστάμε. Πώς θα γίνει, πώς θα πληρωθούν όλα αυτά. Πηνιός, όπως ξεκίνησε, εκεί κάτω στενεύει το ποτάμι. Έχουμε κάνει αιτήματα να γίνει διαπλάτηση. Χρόνια. Μας έγραφαν. Δασαρχείο, Περιφέρεια, Δήμος. Ο Δήμος δεν είναι αρμόδιος, αλλά η Περιφέρεια. Μας έγραψαν κανονικά. Και το 9 έχουμε αιτήματα και με αριθμούς πρωτοκόλλου. Προσωπικά τα έχω καταθέσει. Εν τω μεταξύ, εκεί μέσα είναι κανάλι. Αυτό το κανάλι προστατεύει. Όταν μαζεύονται τα νερά, πρέπει να έχει βάθος, μαζεύει κάποια νερά. Αυτό το κανάλι, επειδή εγώ είμαι νύφη, από το 1974 έχει να καθαριστεί. 1974. Αιτήματα να καθαρίσουμε τα δέντρα. Έκοβε κανένα φτωχό ξύλα και το δασαρχείο του πήγαινε δικαστήριο. Δεν καθαρίστηκε ποτέ, μας έγραψαν. Το νερό στα Νάχωμα την ημέρα που σπάσαν το φράγμα, ήθελε 50 εκατοστά για να βγει στα Νάχωμα. 50 εκατοστά. Εμείς δεν πλημμυρίσαμε από τον ποινιό. Εμείς πλημμυρίσαμε από το σπάσιμο του φράγματος. Αυτό δεν ξέρω ποιοι το κάναν και για ποιους λόγους και γιατί. Να προστατεύσουν την πόλη, νίξαν όλες τις καλλιέργειες και όλους εμάς. Τώρα δεν μας κοιτάζει κανένας.